Κύριε Σοφιανέ. Νομίζω ότι βρέθηκε ένα λεφτόδεντρο. Αλλά η πείρα του κόσμου που μας ακούει είναι ότι τέτοιου είδους πακέτα και στο παρελθόν και τώρα έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να στηρίξουν την κλονισμένη κερδοφορία τμήματων του ελληνικού κεφαλαίου και τελικά αυτός που θα πληρώσει και αυτά τα χρήματα όπως και προηγούμενα είναι το γνωστό υποζύγιο ελληνικός λαός. Άρα θεωρείτε, κύριε Σοφιανέ, αυτό, ότι δεν θα αξιοποιηθούν ώστε να στηριχθεί και η εργασία και να παραμείνει τουλάχιστον στα επίπεδα που ήταν. Όχι, και να σας πω γιατί την Παρασκευή η κυβέρνηση, ενώ έχει προχωρήσει σε άρση της καραντίνας, πάει να ψηφίσει στη Βουλή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κάνουν ακόμα πιο ελαστική, πιο ευάλωτη, πιο κακοπληρωμένη την εργασία μαζί και την ανεργία χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων, ιδιαίτερα στον χώρο του τουρισμού, του πολιτισμού, του επισιτισμού. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Σοφιανό, για να μπούμε σε μια άλλη κουβέντα, μην κλείσω μόνο με την οικονομία. Να πούμε για τον Εύρο. Και θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Σοφιανό, γιατί διάβασα με ενδιαφέρον τη χθεσινή ανακοίνωση που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δια τριών βουλευτών του που συμμετείχαν στην ενημέρωση που κάνανε κύριοι Δένδιας και Παναγιωτόπουλος. Και λέτε διάφορα πράγματα. Ένα εκ των οποίων είναι ότι, για τα γεγονότα αυτά, τέλος πάντων, υπάρχει και ευθύνη της εμπλοκής Ελλάδας στους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς. Μέσα στον οποίο διασταυρώνονται τα συμφέροντα των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Άρα, εγώ θέλω να πω, το ερμηνεύω σωστά αν λέω ότι βλέπετε και στην Ελλάδα ευθύνη, ή το ερμηνεύω λάθος? Ακούστε, είναι μια ανάλυση που κάνει το κόμμα μας και η οποία από τις εξελίξεις που ζούμε όλη αυτή την περίοδο επιβεβαιώνεται. Να σας πω για παράδειγμα για τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση και στη χθεσινή σύνοδο της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ναι. Την ώρα που η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την συμφωνία με βάση την οποία διαμορφώθηκε του 26, με την οποία διαμορφώθηκαν τα σύνορα από τη συνθήκη της Λοζάνης, η κυβέρνηση λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Και την ίδια ώρα καλύπτουν το βρώμικο ρόλο του ΝΑΤΟ, το βρώμικο ρόλο που παίζει το ΝΑΤΟ πάνω στις βλέψεις που έχει η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, θεωρώντας ότι όταν η Ελλάδα, και αν η Ελλάδα γίνει το πρωτοπαλίκαρο, όπως κάναν και οι προηγούμενοι, κάνουν και οι σημερινοί, θα εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πόσο καιρό θα μας παραμυθιάζουν με αυτό το παραμύθι, όταν το ΝΑΤΟ, ο Στόλτερμπεργκ, χτες πρωτοστατεί στο ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη, πρωτοστατεί στη στήριξη αυτού του ρόλου για να ανασχέσει τη ρωσική επιρροή. Κύριε Σοφιανέ, όλα αυτά, με την όλα αυτά αποτυπώνουν. Με 400 αστυνομικούς, με την ενίσχυση των δυνάμεων στα σύνορα, τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Η φύλαξη των σύνορων είναι ο ένας παράγοντας. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία δεν είναι υπόθεση Ερντογάν. Δεν είναι υπόθεση κάποια συγκυρίας. Είναι μόνιμοι σχεδιασμοί και σε αυτούς τους σχεδιασμούς η Ελλάδα δεν ακολουθεί το δρόμο που πρέπει και μπορεί. Ναι. Ακολουθεί το δρόμο του πρωτοπαλίκαρου Αμερικάνων και Νατοϊκών. Να μην σας πω για το κράτος του Ισραήλ που έχουν επενδύσει άλλα εκεί, την ώρα που ήδη δειλά-δειλά ξεκινάει να ενισχύει τη σχέση του με την Τουρκία. Λέω ότι αυτή τη στιγμή το σοβαρότερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση τα ακουμπάν όλα στη συμμαχία που λέγεται ΝΑΤΟ, που τη θεωρούν μονόδρομο, στην οποία πληρώνουμε 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για να είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις, στην οποία έχουμε 14 αποστολές εκτός συνόρων και η οποία συμμαχία αμφισβητεί μαζί με την αστική τάξη της Τουρκίας κυριαρχικά δικαιώματα, γκριζάρει το Αιγαίο, δεν αναγνωρίζει σύνορα και αναγνωρίζει και στηρίζει την κυβέρνηση Σάρατς με την οποία ο Ερντογάν υπέγραψε το γνωστό μνημόνιο για να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα βρίσκεται στο φράχτη και βρίσκεται στα παιχνίδια τα επιμέρους που παίζονται. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όσο ακολουθούμε αυτή την πολιτική να υποτάσσουμε την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους ή στους Ισραηλινούς, τότε συνεχώς θα βρισκόμαστε πρώτο πυλών κινδύνων και γενικευμένων αναφλέξεων και φυσικά όλη αυτή η ιστορία όχι μόνο δεν εξασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά τα υπονομεύει ακόμα περισσότερο.